Καταλάβετε τι σας λέω. Δε. Όταν τη δουλέψεις αυτή τη ζύμη, καταλαβαίνεις τι δυνατότητες έχει. Μόνο όταν την τρως. Μόνο όταν την τρως το καταλαβαίνεις. Βλέπεις, Λίτσα μου. Βέβαια, βέβαια. Μα αλλά φουσκώνει σιγά σιγά. Θα την αφήσω ακόμα λίγο μέσα αυτό και θα σας δείξω μετά τελειώνω. Να πας σε ένα σπίτι και μετά να σου βάλουν την καλτσονάρα. Παναγία μου. Σοκολάτα. Λοιπόν, έτσι όπως έχει. Για να δούμε τώρα ποιο μου μαλάκωσε πιο πολύ. Ανθρώπου. Αυτό εδώ. Αυτό. Έλα. Κρατάει ακόμα. Εδώ. Μου λένε ότι έχω σοκολάτα και σου λέω ανθρώπινο. Σου λένε ότι έχει σοκολάτα. Παναγία μου. Πότε βρήκε. Η καρδούλα της είναι ακόμη λίγο παγωμένη. Το βλέπετε. Για να δουλέψω τη ζύμη μου πρέπει να την αφήσω. Εδώ, εδώ, σε μένα. Σε μένα θέλω να βλέπετε τι σας λέω. Απ' έξω άρχισε και μου μαλακώνει, έτσι. Η καρδιά της είναι λίγο πιο σκληρή. Για να μπορέσω να την ανοίξω, θα την αφήσετε στον πάγκο σας να γίνει σαν ένα φύλλο που να. Τώρα αυτό εδώ, επειδή το πιάσα λίγο. Μαλάκωσε. Μαλάκωσε. Θα σας δείξω λοιπόν σε καλτσόνε. Το καλτσόνε σε μικρή μορφή που εδώ έχει μαλακώσει πιο πολύ στην άκρη. Βλέπεις η καρδιά της. Η καρδιά. Όχι, Λίτσα μου. Βάζω μεγάλο φύλλο, δεν βάζω μικρό. Απλά τώρα θέλω είναι να παγωμένο. Το για να προλάβω να το δείξω στα δύο λεπτά που έχω, το λέω. Είναι παγωμένο ακόμα και δεν μπορώ να το δουλέψω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Βλέπεις όταν αρχίσει και μαλακώνει, ανοίγεται μια χαρά όπως μια οποιαδήποτε ζύμη, έτσι. Τέλειο είναι. Την οποία αφήστε την όμως να σας μαλακώσει για να παίξετε. Αυτή τώρα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και οπουδήποτε. Αυτή τη ζύμη τη βάζουμε όπως θέλουμε. Ναι, αλλά αυτό το καλτσόνε κάντε το. Εδώ, 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 εδώ θα το κάνουμε, ρε παιδιά. Να, θα σας το δείξω τώρα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Το καλτσόνε τι είναι. Παίρνω ένα κομμάτι ζύμης. Κανονικά παίρνω ένα μεγάλο κομμάτι ζύμης και του βάζω επάνω ό,τι μ' αρέσει. Τι θέλω να του βάλω, κάτσε να το θέλω καλτσόνε. Να βάλεις. Για να βλέπετε. Φραλίνα φουντουκιού. Επιφάνεια θέλω να βλέπετε. Θέλω να βλέπετε μεγάλη επιφάνεια. Έτσι. Έτσι, ρε. Λοιπόν, βάζουμε πάνω. Μην μου λερώσει τις γωνίες. Εδώ, μια γραμμή στη μέση. Βάζουμε πάνω πραλίνα έτσι, με φουντούκια. Βάζω επάνω και άμα θέλω και ολόκληρα φουντούκια. Βάζω και καρύδια. Βάζω κομμάτια σοκολάτας. Βάζω ό,τι μου αρέσει. Κάτσε να πάρω και λίγα κομμάτια σοκολάτας. Εδώ. Είναι ό,τι μου αρέσει βάζω μέσα. Ό,τι μου αρέσει. Το καλτσόνι, θα βάζω το μέσα. Δείτε το, δείτε το. Και έρχομαι από πάνω και το σκεπάζω. Α, περίμενε, πρέπει να το δούμε. Ναι, ναι, απλά το σκεπάζω. Το σκεπάζω και το κλείνω. Απλά θέλω το μεγάλο μου το φύλλο, έτσι. Και για να κάνω ένα τεράστιο καλτσόνι, βάζω ένα φύλλο. Βάζω ένα φύλλο κάτω και ένα φύλλο από πάνω και γύρω γύρω το κλείνω. Όπως είναι τώρα εδώ, το τσιμπάω, το τσιμπάω. Τώρα είναι μικρό το κομμάτι μου και δεν μπορείτε να το. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε, ναι. Το τσιμπάω, το τσιμπάω, το τσιμπάω καλά και για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου ανοίξουν τα πλαϊνά του, βρέχω και ένα πυρουνάκι και το πατάω εκεί πέρα. Άρα για να κάνουμε το καλτσόνε, ανοίγει την πίτα, τη βοηθά αφού μαλακώσει. Πρέπει να μαλακώσει, να έρθει σε αυτή τη μορφή. Ωραία. Να, κοίτα, και μετά πώς φουσκώνεται από πάνω, δες εδώ που είναι φουσκωμένο. Αυτό ωραίο. Φουσκώνει γιατί μέσα στο. Η ζύμη μου είναι η ζύμη μαγιά. Να, κοίτα πώς φούσκωσε το άλλο. Έλα να δει. Έλα να δει. Δείτε εδώ πόσο ωραίο είναι. Κάτσε να το τραβήξω μία έξω για να καταλάβετε τι εννοώ. Κάτσε να πάρω ένα πανί όμως γιατί καίγομαι. Εδώ. Εγώ αυτό σε 10 λεπτά το φέρνω βόλτα, Αλέξα. Το ίδιο γίνεται με αυτή, έτσι φουσκώνει κι αυτή. Είδες. Έτσι φουσκώνει. Δεν είναι ψημένη ακόμα. Τη βάζω 20 λεπτά στο φούρνο μου. Τη σκέτη για να κάνετε τη γαλέτα με τη σοκολάτα. Αν θέλετε να την ανοίξετε, την πατάτε και ανοίγει. Τη βλέπεις. Είναι πολύ αφράτη. Αλλά δείτε πώς έγινε. Μπορώ. Βέβαια μπορείς. Πώς δεν μπορείς. Που δεν έχει ψηθεί και ακόμα. Ακόμα τελείως. Δεν είναι ψημένη. Θέλει αλλά, 20 για να με 25 λεπτάκια. Και αφράτο. Μπράβο. 20 με 25 λεπτάκια την αλήφω. Να πάρει να ροδίσει έτσι, να μου πάρει χρώμα. Την αλήφω επάνω με τη σοκολάτα μου, με τη μερέντα, με τη πραλίνα μου, με ό,τι θέλω. Βάζω και κομμένες κομμάτια σοκολάτας και το βάζω στο φούρνο για λίγα λεπτά μέχρι να λιώσουν τα ποτάμια. Η περίπτωση του καλτσόνε, πόση ώρα ψήνεται. Το καλτσόνε θέλει γύρω στα 25 με 30 λεπτά. Θέλω να ροδίσει καλά, εντάξει. Να ροδίσει καλά. Να μου το ανοίξετε, να γίνει λεπτό όμως για να σας γίνει ωραίο. Γιατί θα γίνει τεράστιο μετά. Θα γίνει μπόμπα. Είναι τέλεια. Να το βλέπεις όσο μένει τώρα, αλλά και πάλι έχει μέσα η καρδούλα. Και μυρί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε πάρα να δούμε και μία το δώρο μας, παιδιά, ψησταριά. Mr. Grill 90 11 51 51 70 για να ψήνετε ωραία πράγματα και να μαγειρεύετε με οικονομία στο μπαλκόνι σας, στο εξοχικό σας και όπου αλλού θέλετε. Δείτε τι ωραίο έργο τέχνης μας έχει. Αυτό είναι τέλειο, δεν υπάρχει. Το έχω ρωτευτεί. Και από πάνω βάζει άχνη ζάχαρη και λίγη σοκολάτα. Και τίποτα να μην βάλεις, είναι τόσο ωραίο το από μέσα του. Μα πολλά ιταλικά εστιατόρια και στην Ελλάδα τώρα, στο τέλος, έχουν αυτό την πίτσα. Ναι, σοκολάτα. Σοκολάτα. Όλοι την αγαπάνε γιατί είναι ένα οικονομικό και ωραίο γλυκό. Τι θέλει να κάνει. Καλώ τον έχουμε καιρό να σε δούμε στην κουζίνα μα. Μου λέει το πρωί πίτσα, κάνει σήμερα θα αγάπη μου, πάρε την γλυκιά. Σ' αρέσει πολύ. Πεθαίνω. Έλα, πάρε. Εγώ να σας πω αγαπημένοι.